ιδιαίτερο λειτουργίας όλων των πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, μεικτών και αμυγών, συμπεριλαμβανομένων των αντλιών καυσίμων εντός των σταθμών αυτοκινήτων, παραμένει ελεύθερο. Ωστόσο, ορίζεται η υποχρεωτική εκπεριτροπής διανυκτέρευση και η υποχρεωτική εκπεριτροπής ημερήσια λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες. Ο πρόεδρος των πρατηριούχων Καβάλας Φώτης Πούλος επισημαίνει ότι ο κλάδος διέπεται από ελεύθερο ωράριο και πολλά πρατήρια παραμένουν ανοιχτά και τις βραδινές ώρες μετά τα μεσάνυχτα, ενώ υπάρχουν και πρατήρια που λειτουργούν σε 24ωρη βάση καλύπτοντας τις ανάγκες. Δεν υπάρχουν κάποιες αλλαγές με τα ωράρια στα πρατήρια. Το ωράριο από το 2008 είναι απελευθερωμένο σε όλα τα μαγαζιά. Έχουν τη δυνατότητα τα πρατήρια να δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Απλώς εδώ και πάρα πολύ καιρό οι κατατόπους περιφέρειες αναρτούν κάποια μαγαζιά να είναι σε επιφυλακή, ούτως ώστε να μην μείνει το καταναλωτικό κοινό χωρίς καύσιμα. Τώρα απλώς το τελευταίο καιρό αναρτείται στο διαδίκτυο και υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση. Υπάρχει μέσα στον νόμο, λέει ότι αν σε κάποιο νομό καλύπτεται το υποσόστοση, γιατί μας λέει ότι πρέπει να καλύπτεται μέχρι το 20% των πρατήριων. Από τη στιγμή που υπάρχει στο νομό Καβάλας το ποσοστό αυτό που καλύπτονται με αυτόματους πολίτες, δεν υπάρχει υποχρέωση στην περιφέρεια να βγάλει ονόματα για εφημερίες και διανυκτερεύσεις. Υπάρχουν στην περιοχή της Καβάλας, στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας, και μπορούν να εξυπηρετήσουν τα μαγαζιά, τους καταναλωτές, ούτως ώστε δεν υπάρχει πρόβλημα με τον ανεφοδιασμό των αυτοκινήτων.